Κώστα, καλό απόγευμα από το Ράδιο Κρήτη. Καλό απόγευμα. Χαρά και δική μου. Χαίρομαι που τα λέμε έτσι μετά από αρκετό καιρό. Και βέβαια αφορμή έτσι για να έχουμε αυτή την επικοινωνία αποτελεί το γεγονός ότι σιγά σιγά από το ρόλο του ποδοσφαιριστή περνάνε στο ρόλο του προπονητή και ανακοινώθηκε η συνεργασία σου με τις Ακαδημίες του Ηροδότου. Ακριβώς. Σήμερα είναι η επίσημη ανακοίνωση. Ο Ηροδότος είναι χαρά μου μεγάλη που βρίσκομαι σε ένα τόσο μεγάλο ιστορικό σωματείο. Και με κερδίσανε την πρώτη στιγμή, δώσανε το στόχο πώς θέλουν να πάνε η Ακαδημία. Την περίμενες αυτή την πρόταση ή ήρθε έτσι ξαφνικά, Κώστα, να πας στις Ακαδημίες του Ηροδότου ως προπονητής? Κοιτάξτε, είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρε μετά από το κομμάτι του ποδοσφαιρικού που είχα ασχοληθεί. Έχω ασχοληθεί και την τελευταία δεκαετία ασχολούμαι με τις Ακαδημίες. Την τελευταία δεκαετία ασχολούμαι, δηλαδή ήμουν προπονητής σε Γενικό, Χαλκιδόνα, Προοδευτική. Και με ενδιαφέρε να ασχοληθώ με εδώ πέρα. Και οι άνθρωποι το ψάχνανε και είδαν ότι έχω όρεξη και νεράκι να ασχοληθώ με τις Ακαδημίες. Και προφανώς έχω να μάθω για τη δουλειά που κάνω. Ναι. Οι Ακαδημίες φαντάζομαι ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Σκέφτεσαι να ασχοληθείς επαγγελματικά με την προπονητική και αναφέρομαι δηλαδή όχι μόνο με Ακαδημίες αλλά να πας και σε μεγαλύτερες ομάδες στο μέλλον. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι μόνο τώρα, αυτή τη στιγμή, μόνο το κομμάτι του προπονητικού όσο αφορά τις Ακαδημίες. Ναι. Γιατί το λέω? Γιατί το αύριο το ελληνικό ποδοσφαίρο είναι Ακαδημία. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Ναι. Πρέπει να κοιτάνε όλες οι ομάδες, οι ελληνικές ομάδες, τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά τα νέα παιδιά. Υπάρχει πολύ ταλέντι. Και να το λες εσύ, επειδή έχεις μια προϊστορία, μας είπες και δούλεψες και στην Αθήνα, στον Πειραιά, σε ακαδημίες, βλέπεις τι ταλέντο υπάρχει στα μικρότερα παιδιά, αλλά την ίδια ώρα, Κώστα, βλέπουμε πόσοι ξένοι παίζουν και στις μεγάλες στις ομάδες της πρώτης κατηγορίας, της Super League. Ακριβώς. Και μόνο αυτό που είπες το λέω, φτάνει. Δηλαδή, επιτρέπεται τώρα. Δεν μιλάμε για ρατσισμό, αν είναι δυνατόν. Όχι, φυσικά. Αλλά μιλάμε για Έλληνες παίχτες που υπάρχει. Δηλαδή, άμα γυρίσετε και ψάξετε και θα γυρίσετε λίγο χρόνο να δείτε τι ταλέντο υπάρχει, δεν θα το πιστεύετε. Πού στη Μακεδονία, στον Πειραιά, στη Λάρισα, δηλαδή παντού υπάρχει ταλέντο. Απλά δεν θέλουν να επενδύσουν σε Έλληνες ποδοσφαιριστές. Είναι ελεφάνερο αυτό. Δεν επιτρέπεται. Πού ήταν, ποια δεν ήταν, τι ήταν, σχεδόν όλοι οι ομάδες παίζανε με ξένους ποδοσφαιριστές. Αν είναι δυνατόν, παιδιά. Ναι, σχεδόν κάθε αγωνιστική. Θα έλεγα πάντως ότι ο Όφη είναι μια από τις ομάδες η οποία έχει δώσει ένα ψήφο εμπιστοσύνη στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο Όφη το έκανε πάντοτε. Ο Όφη το έκανε. Δηλαδή όσο θυμάμαι εγώ, Όφη πίστευε και πιστεύει σε Έλληνες παίκτες. Και όπως βλέπετε, θα κάνει πολύ καλή δουλειά στην Ακαδημία του. Κώστα, στον Ηρόδοτο πώς είναι τα πράγματα? Νομίζω ότι το γεγονός ότι η ομάδα ανέβηκε φέτος στην Super League 2, αυτό θα επηρεάσει θετικά όλη την οικογένεια και τον Εραστέχνη για τις Ακαδημίες. Κοιτάξτε να δείτε, ο Ηρόδοτος είναι μια ομάδα με βαριά φανέλα. Όταν εγώ πήγα και συζήτησα με τους ανθρώπους, το πρώτο πράγμα ήταν ότι θέλουν να νοικοκυρέψουν την ομάδα. Και έχουν μπει σημαντικοί άνθρωποι μέσα στην ομάδα. Και στην ΠΑΕ και στην Ακαδημία. Έχουν όρεξη, έχουν όραμα και θέλουν να προχωρήσουν την ομάδα ψηλά. Δηλαδή η ομάδα δεν είναι να παίζει στη ΓΑΜΑ, στο ΓΑΜΑ τοπικό ή στο ΓΑΜΑ αθνική ή στο ΑΛΦΑ τοπικό. Η θέση του Ρεβέτε είναι από τη ΒΑΜΑ αθνική και πάνω. Μάλιστα. Είναι αμαρτία γιατί είναι βαριά η φανέλα.
Και δεν είναι μόνο πάνω που παίζει μπάλα. Έτσι. Είναι και οι στόχοι που βάζουν οι παράγοντες που έχουν. Ακούτε. Ναι, βεβαίως, σας ακούμε. Είναι και οι παράγοντες που θέτουν τους στόχους. Και θέλουν να δίνουν η κατηγορία τη διπλανική και με η καλύτερα να αυξάνονται τα παιδιά, να αυξάνονται και να προχωράνε. Να υπάρχει μέλλον, παρόν και μέλλον. Εικόνα για τη φετινή ομάδα που θα παίξει Super League 2, την έχεις δει καθόλου, τον Ηρόδοτο? Ναι, έχω παρακολουθήσει. Έχω παρακολουθήσει. Ναι. Η άποψή σου? Η άποψή μου είναι ότι δεν παρουσιάζει να ξεκινήσει την προετοιμασία, αλλά θεωρώ ότι θα είναι έτοιμη στην έναρξη του προγράμματος. Ναι. Πιστεύω ότι θα αργήσει να ξεκινήσει την πρωτάθλημα. Για 17 λένε, αλλά υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Για 17, αλλά. Αλλά πάμε από αναβολή σε αναβολή. Ήταν να ξεκινήσει αρχές Σεπτεμβρίου, πήγε 26 Σεπτεμβρίου, μετά πήγε 10 Οκτωβρίου, μετά 17. Εγώ το βλέπω για τέλη Σεπτεμβρίου. Ναι. Ναι, γιατί. Είναι κάποιες ομάδες οι οποίες πάνε δικαστικά για να μπουν στην κατηγορία και δεν έχουν τελεσιδική σε αυτές τις υποθέσεις και νομίζω ότι έχουμε χρόνο ακόμη. Οπότε μάλλον αυτό που λες, μάλλον για εκεί πάμε. Δηλαδή για τέλη του μήνα. Αυτό πιστεύω, ναι. Επειδή Κώστα έπαιξες στον Όφι μία τριετία την περίοδο 2006-2009, αν θυμάμαι καλά. Ξέρω ότι έχεις δεθεί με το σύλλογο. Θα ήθελα την άποψή σου έτσι για την φετινή ομάδα. Πώς την είδες μέχρι τώρα τουλάχιστον? Κοιτάξτε να δείτε, από την πρώτη μέρα που ήρθε ο κύριος Μπούς, ο κύριος Σαμαράς, ο Κυρσανίδης, όλη αυτή η ομάδα, η καλή ομάδα, γιατί ομάδα λέγονται, θεωρώ ότι έχουν φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο και ξέρουν τι πρέπει να γίνει στην ομάδα και τι δεν ξέρουν. Ναι. Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι έχουν φτιάξει σωστές βάσεις. Οι βάσεις ποιες είναι οι ακαδημίες. Από κάτω και από χώρα προς τα πάνω. Και θεωρώ ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα για τον Όφη. Θεωρώ όλα τα καλά έχουν μπροστά μας. Γενικά για την μέχρι τώρα παρουσία στα παιχνίδια, τι μπορούμε να πούμε? Ο κύριος Νιώβλας, θεωρώ ότι έχει δώσει την ταυτότητά του και ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερα, ακόμα περισσότερα. Είχε και προβλήματα, είχε και απουσίες στα πρώτα παιχνίδια. Νομίζω ότι τώρα που επιστρέφει... Αν θυμάστε, τέλειο, μόνο από μια χρονιά που είχαμε εμείς το 6, 5 παιχνίδια δύσκολα, που πήγαμε πολύ καλά. Όλες οι υπόλοιπες χρονιές, στο ξεκίνημα δεν ήμασταν καλοί. Ναι. Άρα εγώ θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά στη συνέχεια. Τι είναι αυτό έτσι που σ' αρέσει περισσότερο στον Όφη, έτσι, τον φετινό Όφη? Ότι έχει την ταυτότητα. Αυτό με διαφέρει. Ναι. Δείχνει ότι έχει ταυτότητα. Ξέρει τι θέλει και ότι η ομάδα που θέλει να πάει να πάρει το αποτέλεσμα θα σταματήσει για να πάρει αποτέλεσμα. Ναι. Λοιπόν, για το πρωτάθλημα γενικά, επειδή κατά την πορεία της κουβέντας είπαμε για αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τους πολλούς ξένους, βλέπεις ότι φέτος θα γίνει μεγαλύτερη μάχη για τον τίτλο ή ο Ολυμπιακός θα έχει και πάλι το προβάδισμα? Φέτος πιστεύω ότι θα υπάρξουν εκδείξεις για το πρωτάθλημα. Ξέρω ότι πολλές ομάδες θα χάσουν βαθμούς και ότι πιστεύω ότι εκεί που λέμε ότι εντάξει ο Ολυμπιακός θα βγει πρώτος, μπορεί και θα μην βγει ο Ολυμπιακός. Ναι. Και αυτό είναι το ωραίο. Ναι. Ναι, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Δεν περιμένουμε να πάρει πρωτάθλημα. Ναι, βλέπουμε ότι τα περισσότερα παιχνίδια μέχρι τώρα είναι πολύ αμφίρροπα και αυτό που είπες ότι υπάρχουν και απώλειες για τους πρωτοπόρους. Έτσι. Πιστεύω. Και είναι και το ρόλο της εκπλήξης. Να δούμε κάποιον, ας πούμε, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Πολύ το ξαφνικό να βλέπεις
μπροστά σου να λες ότι θα πάει ο Ολυμπιακός, αλλά τελικά δεν πάει ο Ολυμπιακός, θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Δεν πάω. Λοιπόν, ωραία. Εσύ τα τελευταία χρόνια, Κώστα, είσαι μόνιμος στο Ηράκλειο. Νομίζω και έχεις και ρίζες από την Κρήτη, έτσι. Είναι πέρα μου να πω, από τους βαθμούς. Ερχόμουν και εδώ, καλοκαίρια. Και τώρα είμαι αρβανιασμένος εδώ. Μόνιμα. Οπότε κάνεις αυτό το ξεκίνημα με τον Ηρόδοτο. Σου εύχομαι όλα να πάνε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, Κώστα. Και εγώ. Και εγώ να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και σε σένα και σε